Στη συνέντευξη τύπου είχαμε συμφωνήσει ότι. Γιατί ξεκίνησε πολύ ομαλά τη συνέντευξη. Πολύ ομαλά, γιατί ήταν συμφωνημένο ότι θα ξεκινήσει ομαλά. Είχα ελέγξει τι θα πει, είχε ελέγξει τι θα πω, γιατί πάρα πολύ σωστά. Και είμαι χαρούμενος που έγινε αυτό. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα καλό κλίμα. Παρά το γεγονός ότι είχε ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημη η συνεργασία μας μέσα από το τελεσίγραφο με το Καλημέρα. Όλα πήγαν καλά, μέχρι που ήρθε η ώρα, η στιγμή της, των ερωτοαπαντήσεων. Ένας Έλλην δημοσιογράφος μου έθεσε το ερώτημα τι θα κάνουμε με την Τρόικα. Και έδωσα μια απάντηση που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα μετριοπαθής. Η Τρόικα είναι μια λέξη που εφευρέθηκε το 2010 ως αποτέλεσμα εκείνου του μνημονιακού δανείου που στόχο είχε να προσποιούμαστε ότι το ελληνικό δημόσιο δεν πτώχευσε, ότι ήταν ένα πρόβλημα έλλειψης ρευστότητας όταν δεν ήταν και να μπούμε σε μια διαδικασία ύφεσης χρέους που θα αποδομήσει την Ελλάδα. Μάλιστα, η χορογραφία αυτών των απεσταλμένων των τριών θεσμών που ερχόντουσαν όλοι μαζί, φτάναν στο Ελευθέριος Βενιζέλος, κατέβαιναν με τα αυτοκίνητα, με περιπολικά, εισέβαλαν στα Υπουργεία, είχαν τους υπουργούς έξω από το γραφείο τους να τους περιμένουν να τους μιλήσουν. Αυτό δημιούργησε μια εικόνα απαξίωσης της ελληνικής κυριαρχίας που έθετε τον Έλληνα, το μέσο Έλληνα πατριώτη, κόντρα σε οποιαδήποτε διαδικασία μεταρρύθμισης. Και εξήγησε ότι η Ελλάδα χρειάζεται βαθιές μεταρρυθμίσεις. Αλλά ο ελληνικός λαός πρέπει να εγκαλιάσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό αυτή η τροϊκανή διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι κάτι μάλιστα που με τον κύριο Ντάζερ που είχαμε συζητήσει στο γραφείο μου μία ώρα πριν και ήταν στο μόνο που σχεδόν είχαμε συμφωνήσει. Έδειξε να το κατανοεί αυτό. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν μετά από αυτή την ιδιαίτερα μετριοπαθή τοποθέτηση θύμωσε σε βαθμό που ουσιαστικά να χάσει το επικοινωνιακό παιχνίδι, αρνήθηκε να μου το δώσει στο χέρι και έσκυψε στο αυτί μου και μου λέει «You just killed the Troika». Μόλις σκότσε την Τρόικα.